Καλησπέρα κύριε Πρόσωπε. Από το απόγευμα του Σαββάτου έχετε εσεί επιβεβαιώσει την παρακολούθηση Χατζηδάκη με τη δήλωσή σα. Ε, για ποιον λόγο ε, η ΑΕΠ του πρωθυπουργού παρακολουθούσε έναν υπουργό με τον αριθμό 5046 σε. Αυτό ο οποίο θα επιβεβαιώσει είναι η δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Που θεωρώ ότι θα αξιολογήσει όλα τα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια. Αυτό άλλωστε είναι που έχουμε πει και από την πρώτη στιγμή. Η δικαιοσύνη με τη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, καλείται να φωτίσει κάθε πτυχή τη υπόθεση αυτή. Από εκεί και πέρα, η κυβέρνησή μα από την πρώτη στιγμή, αναφέρομαι στα γεγονότα του περασμένου Αυγούστου, αντέδρασε για να ε, αντιμετωπίσει παθογένειες που εντοπίστηκαν τότε. Πήρε τις πρωτοβουλίες αντικατάστασης της διοίκησης, έφερε την ομοθέτηση που σας είπα. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε συστημικό πρόβλημα μέσα στην ε, Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών με τις κινήσεις της άμεσης που έκανε η κυβέρνηση τότε, ό,τι αφορά το παρελθόν και με τη δικαστική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και με τη θεσμική παρέμβαση που ψηφίσαμε πρόσφατα, σε ό,τι αφορά το μέλλον, έρχεται και τα αντιμετωπίζει. Η κυβέρνηση αυτή, όπω και σε κάθε επίπεδο, εκεί που υπάρχουν, αν υπάρχουν παθογένειε, ούτε καλύπτει ούτε συγκαλύπτει. Απαντά θεσμικά, καθαρά και υπεύθυνα.